Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, κυρία Μωυσή. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε, σπίτι, γραφείο, πώς είστε, σε τι φάση είστε? Με βρίσκεται στο γραφείο, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε εμάς δεν έχει γίνει αναστολή της λειτουργίας μας. Είστε, πάντως, είστε η τελευταία γραμμή άμυνας και μιλάω για την οικονομία, την εκτός της διατροφικής αλυσίδας. Δηλαδή, μιλάω για την οικονομία που είναι εκτός του πλαισίου που είναι απαραίτητο να λειτουργεί για να υπάρχει μια ροή καθημερινότητας και να μπορούν και αυτοί που είναι έγκλειστοι να βρίσκουν κάποια αγαθά. Εσείς είστε εκτός αυτού του πλαισίου και είστε από τους τελευταίους που λειτουργούν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κύριε Μωυσή. Είμαστε από τις λίγες, από τους λίγους παραγωγικούς κλάδους που εξακολουθούμε να λειτουργούμε. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ο τουρισμός, η εστίαση και το λιανεμπόριο έχουν πάυσει τη λειτουργία τους, είμαστε από τις λίγες, από τους λίγους παραγωγικούς κλάδους. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Προβλήματα που ξεκινάνε καταρχήν από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το γεγονός ότι εσείς έχετε εργοτάξια, έχετε εργάτες, ναι, έχετε... Έτσι ακριβώς, και ξεκινάει. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ως εργοδότες είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μας, την οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να την εξασφαλίσουμε με βάση την επιθετικότητα και την άμεση μεταδοτικότητα του συγκεκριμένου κορονοϊού. Και παρόλα αυτά εξακολουθούμε να λειτουργούμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι εις βάρος των επιχειρήσεών μας και ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον κλάδο μας για τις συνέπειες της λειτουργίας μας. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το οικονομικό κομμάτι. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι σε ό,τι αφορά, για να τα πιάνουμε ένα-ένα, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, φαντάζομαι ότι εκεί είναι και εναπόκειται και στις επιχειρήσεις, στο βάθμο που μπορείτε να τους εξασφαλίσετε κάποια μέτρα προστασίας, αλλά εναπόκειται και στον καθένα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εκεί που δούλευαν, ξέρω εγώ, σε ένα εργοστάσιο 40 άτομα, έχετε βάλει μια εκπεριτροπής λειτουργία. Πώς το παλεύετε, ας πούμε, εσείς αυτό, και φαντάζομαι ότι παίρνουν και οι ίδιοι κάποια ατομικά μέσα προστασίας. Πέρα από τα μέτρα προστασίας, που δεν είναι και τόσο εύκολο να τα πάρουμε, γιατί όπως γνωρίζετε, υπάρχει η έλλειψη υλικών μέσων προστασίας. Ναι. Και αναφέρομαι στις μάσκες και στα γάντια. Ναι. Και στα κάθε είδους απολύμανσης των εργαζομένων. Καταρχήν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Κατά δεύτερον, κάποιοι από το προσωπικό δεν θέλουν να προσέλθουν στην εργασία τους. Ναι. Από το φόβο της ασθένειας. Ναι. Και δεν μπορεί και κανένας να τους κατηγορήσει πάνω. Τι προβλέπει από τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστημα, τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος φοβάται? Εδώ έρχονται όλες οι αντιφατικές πράξεις της κυβέρνησης. Δηλαδή, ναι μεν λειτουργούμε, ναι μεν είμαστε ένα κομμάτι που στηρίζει αυτή τη στιγμή τα δύσκολα στη χώρα και μιλάω για την οικονομική της λειτουργία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στις οποίες καλούνται, και σωστά βέβαια, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να λάβουν οι τεχνικές εταιρείες πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Παράλληλα τους λένε ότι θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση που δεν τα λάβουν αυτά τα μέτρα. Και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να τα λάβουμε χωρίς τα απαιτούμενα υλικά, τα απαιτούμενα μέσα προστασίας. Μπορούμε να έχουμε ήδη προβεί σε μείωση του προσωπικού, ο καθένας ό,τι μπορεί από μεριάς του. Και αυτό, να ξέρετε, πάλι είναι εις βάρος της λειτουργίας μας. Γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, κύριε Μωυσή, αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι ακροατές σας, ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της δεκαετούς οικονομικής ύφεσης της χώρας. Είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί δυσανάλογα από άλλες επιχειρήσεις. Ήταν κατεξοχήν η ατμομηχανή της οικονομίας, ναι, ο κατασκευαστικός κλάδος με μεγάλη συμμετοχή. Ναι, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ύφεση στον κλάδο μας, δυσανάλογη σε σχέση με άλλους κλάδους. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επίσης πολύ βασικό, όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δουλεύουμε με πολύ μεγάλες εκτόσεις. Ναι. Για να εξασφαλίσουμε δηλαδή τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας, οι εκτόσεις που δίνουμε για να αναλάβουμε μία δημόσια σύμβαση και να την υλοποιήσουμε είναι τερατώδεις. Ναι, είναι οριακά. Επομένως, όταν λειτουργούμε, υπολειτουργούμε, έχουμε τη δημόσια διοίκηση η οποία υπολειτουργεί, καταλαβαίνετε ότι το κόστος της εργασίας μας, ναι, το κόστος της λειτουργίας μας είναι πολύ μεγαλύτερο. Και δεν ξέρω με ποιον τρόπο αυτό θα μπορέσει, βέβαια, η κυβέρνηση να το καλύψει. Από την άλλη πλευρά όμως, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, είστε αυτή τη στιγμή λίγο πολύ, είστε το ρελαντί της οικονομίας. Δηλαδή, αν σβήσετε κι εσείς τις μηχανές,
Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή η δικιά μας λειτουργία και φαντάζομαι και κάποιων άλλων κλάδων είναι που εξασφαλίζει την ελάχιστη λειτουργία της οικονομίας της χώρας. Υπάρχει έτσι μια ροή χρήματος λόγω των δημοσίων επενδύσεων αυτή τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Άμα σταματήσει και αυτό. Η κυβέρνηση, κύριε Μωυσή, θα πρέπει να προσέξει ιδιαιτέρως κάποια σημεία. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Γνωρίζετε ότι η δουλειά μας έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σωστό. Είτε είναι οι αναθέτουσες αρχές, επιβλέπουσες υπηρεσίες, είτε είναι οι φορολογικές υπηρεσίες, είτε είναι οι ασφαλιστικές υπηρεσίες. Πάρα πολλοί συνάδελφοι προσπαθούν να εισπράξουν χρήματα από εργασίες που έχουν εκτελεστεί και δεν μπορούν, γιατί παραδείγματος χάρη δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα από το ΕΦΚΑ, από το ΕΚΑ. Υπάρχει δηλαδή σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης αυτή τη στιγμή και φανερώνει τελικά το πρόβλημα που έχουμε με τη διαδικτυακή λειτουργία που θα μπορούσε να έχει το κράτος μας. Ότι είπαμε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι λίγο βίαιη η προσαρμογή σε αυτή τη φάση των νέων τεχνολογιών στο κομμάτι. Ναι, και υπάρχει και προθυμία από μεριάς των εργαζομένων της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, δεν μπορεί το κράτος να περιμένει από εμάς να στηρίξουμε, και ωραία, να στηρίξουμε. Καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, πολύπλοκες και πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως και από μεριάς του το κράτος να φροντίσει να υπάρχει έστω και ένας αξιοπρεπής βαθμός λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Επικοινωνήσατε από τις επικοινωνίες που είχατε με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Έχετε μια εικόνα. Γιατί φαντάζομαι ότι με δεδομένο το γεγονός ότι αυτή η ιστορία με τους περιορισμούς και τα λοιπά θα κρατήσει κανένα μήνα ακόμα, όπως το βλέπουμε, τουλάχιστον. Σίγουρα. Φαντάζομαι ότι έχουν και αυτοί υπόψη τους, ή θέλω να φαντάζομαι ότι έχουν υπόψη τους και σας είπανε ότι κάποια σταδιακά μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν για να ανακουφίσουν όλο αυτό το πλαίσιο προβλημάτων που και εσείς επισημαίνετε. Για την ώρα έχουμε δει κάποιες αποφάσεις, κάποιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες προστατεύουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις τουλάχιστον ως προς τους συμβατικούς όρους που έχουν να τηρήσουν στην υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης. Σημαντικό. Και για να γίνω πιο απλή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, εμείς υπογράφουμε, ας το πούμε, ένα συμβόλαιο με μια αναθέτουσα αρχή, με μια υπηρεσία, με ένα δημόσιο τομέα. Το οποίο περιλαμβάνει κάποιους κανόνες και κάποιους όρους που κάθε φορά ο ανάδοχος, η εταιρεία, πρέπει να τους τηρήσει. Σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και περίπτωση που δεν τους τηρούμε, έχουμε συνέπειες. Έτσι. Είτε είναι οικονομικές, είτε είναι και πολλές άλλες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει μια σειρά διατάξεων στις οποίες προτρέπουν τις αναθέτουσες αρχές να δώσουν παράταση στους συμβατικούς όρους, να δώσουν παράταση στα χρονοδιαγράμματα, να δώσουν παράταση ακόμα και στις δημοπρασίες. Παρόλα αυτά, οικονομικά μέτρα ακόμα δεν έχουμε δει. Και δεν ξέρουμε και τι θα κάνουν. Δεν έχουμε δει δηλαδή πώς θα αποζημιωθεί ο εργοληπτικός κόσμος με το γεγονός ότι θα λειτουργεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολύ δύσκολους όρους. Και θα κρατήσουμε, ναι, με ένα κομμάτι της αγοράς, αλλά με τι τίμημα για μας. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν έχουμε δει δηλαδή να γίνεται αναστολή ή μια έκπτωση για μας στις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμα. Μάλιστα. Σας είπανε αν θα τα δείτε, αν συζητιώνται τουλάχιστον, αν εξετάζονται ως επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα βλέπουμε να παίρνουν αποφάσεις. Mm-hmm. Όπως επίσης και όλοι εμείς που εκπροσωπούμε τις εταιρείες, στέλνουμε επιστολές στις οποίες τους παραθέτουμε όλα τα προβλήματα. Να σας αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο δύσκολα γίνεται η δουλειά μας. Έχει βγει η διάταξη για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Σας πληροφορώ ότι ειδικά στις μεγάλες πόλεις έχουν εκδοθεί πρόστιμα σε μηχανικούς συναδέλφους οι οποίοι μετακινούνται γιατί από πρέπει να πάνε στην εργασία τους. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχει η προστασία μας από αυτό το πρόστιμο. Όσο και αν ακούγεται τέτοια προβλήματα σε ένα μέτρο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν έχουμε μία εφαρμογή ενός μέτρου με τόσο έκτακτα χαρακτηριστικά, είναι λογικό ότι κάποιες προεκτάσεις του μέτρου δεν θα έχουν ληφθεί υπόψη από την αρχή. Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα από τη διαδικασία των ενστάσεων ή των επικαιροποιήσεων κάποιων μέτρων που βλέπουμε να γίνονται μέρα με τη μέρα, τέτοια προβλήματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να αμβλύνονται. Φαντάζομαι, ας πούμε, ότι ο συνάδελφος, γιατί είδα και εγώ το ρεπορτάζ με τον συνάδελφο που πήγαινε από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και έφαγε καμπάνα. Το γνωρίζω. Ότι θα κάνει την ένσταση και θα αποφύγει το πρόστιμο. Θεωρώ το απολύτως λογικό να συμβεί αυτό.
Περιμένουμε να δούμε τα αντανακλαστικά της πολιτείας, περιμένουμε να υπάρξει προστασία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σοβαρή προστασία όμως, και περιμένουμε να δούμε τη στήριξη της πολιτείας αφού τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή με τόσο δύσκολες καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ίσως να μην είναι σκόπιμο να ξεκινήσει η συζήτηση για το με ποιον τρόπο θα στηριχθούν και θα αποζημιωθούν εργοληπτικές επιχειρήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αφού τελειώσει όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση, θα δούμε μία πολιτεία και μία κυβέρνηση έτοιμη να ανταποδώσει τη στήριξη που δίνουν αυτή τη στιγμή εργοληπτικές επιχειρήσεις, κύριε Μωυσή. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσομπάνου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξαναλέω ότι είστε ένας κλάδος που αυτή τη στιγμή διατηρείται την οικονομία στο ρελαντί, χωρίς να σβήσει τελείως δηλαδή, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, μαζί με όλο βέβαια με όλους τους εργαζόμενους στους τομείς εκείνους που μας στηρίζουν όλους στην καθημερινότητά μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι. Και σε εσάς, καλό Σαββατοκύριακο. Και θα είμαστε σε επαφή. Και καλή υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.